Έχω την αίσθηση ότι παρόλο που έχει πάρει και τεσσάρια, το μοναδικό πράγμα, Ηλιάνα, που την απασχολεί αυτή τη στιγμή, ναι, που μιλάμε, είναι αυτός ακριβώς ο άνθρωπος. Αυτός ο ηθοποιός που σημαίνει φως. Δεν έχει σχέση, από όσο ξέρω. Αχώρησε. Δεν το ήξερα. Απλά ξέρεις, σε είδε, τα είπατε, τον είδες, πώς έγινε το σουσού. Πάω να βρεθούμε και να τα πούμε τυχαία. Δεν έχουμε βρεθεί, δεν έχουμε μιλήσει. Εγώ τον ήξερα. Ναι. Λοιπόν, και είμαι όλη η Ελλάδα τον ξέρει, δηλαδή δεν είναι... Ποιος είναι? Σταματήστε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι. Εγώ είμαι σε μια περιοχή άγνωστη, δεν ξέρω, έχω χαθεί κάπου στην Αθήνα. Εξάρτια. Όχι, είμαι κάπου αλλού. Λοιπόν, είμαι με το μηχανάκι μου. Ναι. Και εκεί που προχωράω στα χαμένα, που πάω, τι κάνω φορτωμένη τώρα χάλια, γυρνάω και ξαφνικά το βλέπω πάνω στο πεζοδρόμιο να κατεβάζει και το πράγμα το μηχανάκι του. Και παθαίνει τα λοιπόν, πέτακλο. Και σταματάμε στη μέση του δρόμου. Και παθαίνω σοκ ότι το βλέπω από κοντά. Και σταματάω ακριβώς και σκαλώνω. Λέω δεν μπορεί να το βλέπω από κοντά. Και αυτό σκαλώνει γιατί μια τρελή με μια βέσπα έχει σταματήσει μέσα στη μέση του δρόμου. Με κορνάρουνε από πίσω. Εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι το ότι έχω σταματήσει την κυκλοφορία γιατί θέλω να δω αν όντως είναι αυτός και πώς είναι, που πάει, σε τι περιοχή είμαι. Και αφού καταλαβαίνω ότι έχω δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, φεύγω, ξαναπερνάω από εκεί μετά το τετράγωνο. Αλλά είχε πάει μέσα να κάνει τη γυμναστική του και λέω να μην μπω στο γυμναστήριο έτσι όπως είμαι. Γιατί αλλά... δεν μπήκες. Ειρήνη, μπορώ να σου χαλάσω το όνειρο μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Για χαλάσέ το μου. Όχι, δεν θέλω να μου το χαλάσεις. Ξέρεις ποιος είναι? Ναι, έμαθα. Πώς! Πώς μαθαίνονται αυτά όλα τόσο γρήγορα? Έμαθα. Έχει κάνει σπαμ στην αδερφή μου. Έχει κάνει σπα. Σπαμ. Σπαμ. Τι σημαίνει έχει κάνει σπαμ? Δηλαδή της έχει στείλει μηνύματα στο Instagram. Full like και ένα μηνυματάκι διακριτικό. Χωρίς να έχουν βρεθεί, απλά την έστειλε μήνυμα. Είχαμε βγει στο μοναστεράκι μία βόλτα οικογενειακά και τον είδε. Άρα και την είδε. Και την έστειλε μήνυμα. Την κοίταξε στα μάτια, τέλος, το είδαμε όλοι. Αυτό ήταν, ερωτάζουν τελείως. Και πού τη βρήκε την αδερφή σου, είναι και αδερφή σου, influencer και τη βρήκε γρήγορα. Όχι, δεν είναι, αλλά εγώ είμαι, οπότε την βρήκε έχω στο προφίλ κάπου... μου. Μάλλον έτσι. Αυτό δεν έγινε τώρα, Ειρήνη, μη σου χαλάσω. Πότε έγινε? Έχει σημασία. Μήνες. Και εσύ τι θες, παιδί, να βρει παρθένο? Όχι, αλλά δεν μου αρέσει αυτό. Μα αφού δεν τα έχετε, παιδάκι. Δεν μου αρέσει το σπαμ, σε βλέπω, σου στέλνω μήνυμα απευθείας. Δεν υπάρχει μυστήριο. Και πώς θα σε γνωρίσεις, στη νέα εποχή ζούμε. Εσύ έκλεισε κυκλοφορία και έκανες κύκλους. Ναι, αλλά δεν το μπορεί μήνυμα. Ο άλλος να είναι τόσο εύκολος. Ναι, αλλά αυτό που έκανε η Ειρήνη είναι πολύ ρομαντικό. Ναι. Πολύ. Άμα το σκεφτείς. Απλά εγώ θεωρώ δεν μπήκε στο γυμναστήριο γιατί ήθελε να πάει άλλη μέρα στο γυμναστήριο πιο φτιαγμένη. Μπορεί. Καλά, θα πάω, αλλά τώρα δεν νομίζω να πάω, είναι τόσο εύκολο. Ποιο είναι το εύκολο? Ναι, γιατί, δηλαδή κάθε φορά που θα περπατάμε θα βλέπουμε παιδιά και κορίτσια που μας αρέσουν, θα θέλουμε έτσι τα μηνύματα. Τι είναι τα μηνύματα? Εγώ συμφωνώ με την Ειρήνη σε αυτό το σημείο της εκπομπής. Γιατί τα παίρνω πάρα πολύ άσχημα με αυτά τα πράγματα. Χαρταετοί δεν σ' αρέσουν. Στέλνουν μηνύματα δεν σ' αρέσουν. Άμα σφυρίζουν δεν σ' αρέσουν. Άμα δεν σφυρίζουν πάλι δεν σ' αρέσουν. Τι σ' αρέσει τελικά? Έλα μου ντε. Θέλετε να επικεντρωθούμε στο look? Ευχαριστώ. Εντάξει, το look σου είναι πολύ Y2K. Είναι πολύ Ειρήνη χρωματικά. Όντως είναι πολύ εξελιγμένο, πολύ σύγχρονο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι το πιο σωστό που έχουμε δει επιτέλους. Είναι μια πρόταση πώς να φορέσουν τα νέα κορίτσια αυτή την τάση που είναι ξανά πίσω στη μόδα. Μου αρέσει και η λεπτομέρεια στα γυαλιά σου που έχει αυτό το δάκρυ που κρέμεται η περλίτσα. Όντως φαίνεται λίγο πιο ψαγμένο εισαγωγικά το look για να το έχεις κάνει μόνη σου. Αλλά αυτή η περλίτσα, ας πούμε, πιστεύω εγώ είναι κάτι που θα έβρισκες. Θα το βλέπεις στα γυαλιά και θα έλεγες: α, δεν το πιστεύω. Και μια περλίτσα, θα αγοράσω. Ναι. Είσαι δηλαδή τέτοια, σου αρέσουν αυτά. Το φόρεμα είναι όντως καταπληκτικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως και να το φορέσεις, θα αναδεικνύει και το σώμα σου και θα είναι πολύ ωραίο και για τώρα, για την εποχή, για το καλοκαίρι. Να το βάλεις, να το χαρείς. Ευχαριστώ. Και καλή επιτυχία. Θα προτιμούσα βέβαια τα παπούτσια να μην είναι ασημένια. Θα προτιμούσα να είναι άσπρα, να μπεζάρουν και να εξεφανίζονται μέσα στο ρούχο. Λοιπόν, Ειρήνη μου, είναι το πιο ωραίο Y2K. Σου βάλω 4. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη. Ναι, είναι πολύ ωραίο η αλήθεια. Είναι και πολύ επιτυχημένο. Και εγώ θα αρχίσω να ταυτίζομαι σιγά σιγά πάλι λίγο με την Ήρυδα. Ότι κάπου δεν βλέπω την Ειρήνη μέσα σε αυτό, γιατί είναι παρά είναι τακτοποιημένα ακατάστατο όσο πρέπει. Εγώ θεωρώ ότι ναι, έχεις μια βοήθεια, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω πάλι για άλλη μια φορά. Αν και την τελευταία φορά είχα βγει αληθινός, θα δείξει. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ ωραίο το ντύσιμο αυτό που έκανες. Είναι το πιο επιτυχημένο και για μένα μέχρι τώρα. Απλά
δεν μπορώ να βάλω πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί δεν το έχεις εξελίξει τόσο ώστε να μας φέρεις και άλλα πράγματα. Είναι δύο ρούχα. Είναι δύο ρούχα. Ωραία, ναι. Δύο ρούχα δε. Ένα πανωφόρι, κάτι άλλο, πιο πολλά κοσμήματα, κάτι διαφορετικό στο make-up, κάτι διαφορετικό στα μαλλιά, πιο σωστά παπούτσια. Είναι δύο ρούχα. Άρα πάρα πολύ ωραία. Αν έχεις την ίδια βοήθεια, πες αυτή τη φορά σε ποιος είναι πιο κοντά στο στυλ σου. Α, ευχαριστώ. Μάλιστα. 4 και 2. Για να δούμε τώρα τι θα κάνεις τέλος κουβουνάρης. Ναι, γενικώς είναι των δύο ρούχων σήμερα η μέρα. Οι πιο πολλές φοράτε δύο ρούχα. Ένα πάνω και ένα κάτω. Είναι το mood της ημέρας. Ή φαίνεται ότι φοράτε δύο ρούχα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δύο ρούχα, άμα τα δεις έτσι. Ναι, έτσι, πώς να τα δω. Λοιπόν, ωραίο look. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το φόρεμα. Μ' αρέσει έτσι όπως το έχεις συνδυάσει με το παντελόνι και τα πέδιλα. Σίγουρα κάτι μου λείπει στο styling. Δηλαδή, αν αυτό όντως το συνέχιζες λίγο, δηλαδή ίσως με κάποια μανίκια, όπως είναι αυτά της Ηλιάνας που φοράει ένα επίσης strapless, που είναι αυτά τα μανίκια που δίνουν κάτι στο ρούχο. Αν είχες δηλαδή δύο φούξια, είτε γάντια τούλινα, είτε μανίκια, είτε ξέρεις, μια έξτρα πληροφορία, θα ήταν πολύ πιο ωραίο, πιο ολοκληρωμένο και θα είχαμε, ξέρεις, κάτι περισσότερο να συζητήσουμε. Η τσάντα δεν μου αρέσει με αυτό το look. Δεν μου αρέσει και σαν τσάντα, για να σου πω την αλήθεια. Και με αυτό το look μου φαίνεται λίγη, γιατί είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το πάνω. Ενδεχομένως να ήθελα μια πιο στολισμένη τσάντα. Κάπου ξεκίνησες να το χτίσεις αυτό και σταμάτησες. Βέβαια, έχεις πάρει πάρα πολύ ψηλή βαθμολογία γενικώς, την οποία καταλαβαίνω ότι υπάρχει, ξέρεις, μία απόσταση, γιατί βλέπω πόσο άρεσε και στην Ηλιάνα, πόσο λιγότερο άρεσε και στο Δημήτρη και το ίδιο είναι και στα κορίτσια. Αλλά εσύ πιστεύεις ότι σε έχει αδικήσει κάποιος, δεν καταλαβαίνεις αυτή τη διαφορά στη βαθμολογία είτε από εμάς είτε στα κορίτσια? Ναι, το είπα. Συγκεκριμένα δεν κατάλαβα το 2 της Χριστιάνας. Το επιχείρημα της Ήριδας το είπα ως καραμέλα και ως να έχω κάτι να λέω για να κόβω βαθμούς. Αυτά. Δηλαδή πιστεύεις ότι είναι στοχευμένη η βαθμολογία? Αν ήταν στοχευμένη, ναι, προφανώς. Ότι υπάρχει μια... κάτι από πίσω, ας πούμε. Υπάρχει μια στρατηγική, εννοείται. Μπορεί τι να τύπου? Νιώθουν κάποια απειλή, δεν ξέρω τη θέση τους, τη θέση μου, τη θέση μας εδώ και κατεβάζουν μέσω όρους. Είναι... Το έχουμε πει νομίζω αυτά. Δεν πίστηκα ότι αυτό το look για αυτές ήταν 2 και δεν πιστεύω κι εγώ σήμερα το ότι αυτό το look μου σήμερα είναι για 2. Το look δεν είναι για 2, προφανώς. Ναι, απλά το είπα. Πολύ το σίγουρη είπαμε. Είσαι όμως για τα look σου. Ναι, αλλά... είμαι πολύ σίγουρη για τα look μου κάθε φορά. Το θέμα είναι η απόκληση που έχεις και η βοήθεια που πιστεύουμε όλοι. Δηλαδή το ότι δεν σου βάλαν τα υπόλοιπα κορίτσια βαθμό χαμηλότερο. Okay, αλλά ναι, νομίζω το ότι περισσότερο αυτό, το πιστεύουν το εδώ μέσα. Αυτό. Και φυσικά και υπάρχει, είμαστε ημιτελικούς. Εννοείται ότι βλέπουμε και λίγο πιο στρατηγικά. Πάρα πολύ ωραία η πλάτη σου εντωμεταξύ, φανταστική. Αυτό. Οπότε το επιχείρημά μου στέκει, δεν είναι καραμέλα, είναι κάτι που εσύ συνεχίζεις να το κάνεις και να έχεις βοήθεια. Οπότε εσύ έχεις πάρει καραμέλα τη βοήθειά σου και εγώ το επισημαίνω. Γιατί το θεωρώ άδικο και θεωρώ ότι όταν κάποιος έχει τόσο μεγάλη βοήθεια σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού για να παίρνει βαθμούς, για άλλα κορίτσια είναι πολύ άδικο που προσπαθούν μόνα τους. Δεν έχω κάπως άλλο να το πω. Εγώ που ξέρω ότι δεν έχεις εσύ βοήθεια. Αν έχεις παρατηρήσει από την αρχή που μπήκα στο παιχνίδι τις εικόνες που φέρνω, νομίζω ότι είναι διακριτό. Όπως είπατε και εσείς, κύριε Κουδουνάρη, καθαρός ουρανός δεν φοβάται και θα το λέω. Ισχύει. Αν εσύ αισθάνεσαι ok, να συνεχίσεις να είσαι όπως είσαι. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει αυτό το look, όμως το βρίσκω μη ολοκληρωμένο. Θα ήθελα κάτι περισσότερο στο styling. Γιατί είναι δύο δυνατά κομμάτια και κάπου εκεί σταμάτησες. Ένα πανωφόρι θα θέλατε? Όχι, δεν θα ήθελα πανωφόρι. Θα ήθελα, κάτι, μια, άλλη, θα ήθελα μια άλλη τσάντα και ίσως τούλινα γάντια ή κάτι στα χέρια για να γίνει λίγο πιο. Okay. Πιο κορίτσι, my style rocks. Εννοείται ότι μπορείς να βγεις έτσι έξω και να πας όπου θέλεις. Σε αντίθεση με άλλες φορές. 2. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, άκου. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένα τηλεφώνημα δρόμο. Δεν τον θέλουμε. Θα βρούμε άλλο. Είναι πολύ καλό παιδί, μπορώ να σου το πω εγώ αυτό. Δεν τον είναι θέλω. Πάρα πολύ καλό παιδί. Με σιγουριά μπορώ να σου το πω. Να σε δώσουμε κάπου μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Είναι πολύ καλό το παιδί αυτό. Δεν τον θέλω. Είναι πολύ καλό το παιδί αυτό και είναι και πολύ καλή βαθμολογία σου. 10,6. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να επιστρέψεις.